Θέλω να αρχίσω με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου των ανεξάρτητων Ελλήνων. Κατά αλφαβητική σειρά είναι ο Αργύρης ο Ασημακόπουλος, ο Γιώργος ο Δαλιάνης, ο Κωνσταντίνος ο Μαρνέρης και ο Μελέτης ο Παπαδιάς. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, καλή δύναμη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τιμηθήκαμε ιδιαίτερα από την Αρκαδία για τις τελευταίες εκλογές. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η παρουσία μου σήμερα, ξεκινώντας την περιοδία στην Πελοπόννησο και μετά την επίσκεψη στην Πάτρα και στην Κόρινθο, έχει να κάνει με την προτεραιότητα που δίνουμε στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις περιφέρειες οι οποίες έχουν ουσιαστικά μείνει πίσω, ιδίως σε δημόσια έργα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είχα την τύχη να βρεθώ πριν από λίγο με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μου ανέλησε το τεράστιο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Τρίπολη και στην Αρκαδία με τα σκουπίδια. Είναι απαράδεκτο το 2015 να συζητάμε ακόμα για τη μεταφορά των σκουπιδιών από εδώ στη Φυλή, με κόστος τεράστιο για το Δήμο, διπλάσιο από ό,τι είναι ο συνολικός προϋπολογισμός. Θέλω να πω δημόσια ότι είμαστε στο πλευρό του Δημάρχου για την διαφορετική πολιτική αυτή που θέλουν να επιβάλλουν οι δανειστές. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Φούχτελ επισκέπτεται τους Δήμους και προσπαθεί να πάρει τη διαχείριση σκουπιδιών σε δικές του εταιρείες που ο ίδιος προτείνει. Εγώ θα στηρίξουμε, για να ξέρετε, να συνδεσμεύομαι τον κύριο Δήμαρχο, ακόμα και για τη δημιουργία με τα μέσα του Δήμου, σταθμού, μετατροπής των σκουπιδιών σε βιοκαύσιμα. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα του αεροδρομίου. Το θέμα του αεροδρομίου για την Τρίπολη είναι ένα ζωτικής σημασίας θέμα. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα αεροδρόμιο κάργου. Όπως επίσης, και δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετείται η Πελοπόννησο ολόκληρη με 4 στρατιωτικά αεροδρόμια από την Αθήνα, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, για πτήσεις τσάρτερ. Πιστεύουμε ότι το ΣΔΙΤ έπρεπε να έχει ήδη προχωρήσει και να έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί για το καλοκαίρι του 2015 το μεγάλο έργο της μετατροπής του αεροδρομίου σε αεροδρόμιο και για τις πτήσεις κάργου αλλά και για τις πτήσεις τσάρτερ. Θα είναι ουσιαστικά μειωμένο το κόστος του τουρίστα για την επίσκεψη στην Πελοπόννησο κατά 15-20%. Σήμερα βλέπω ότι η κυβέρνηση αλλά και η εξωματική αντιπολίτευση αρχίζουν και φέρουν το θέμα της ασφάλειας. Η προσπάθεια τρομοκράτηση του ελληνικού λαού με τα διάφορα σενάρια πτωχεύσεων, χρημάτων που δεν θα υπάρχουν στα ATM, τα μεγάλα λόγια ότι δεν θα πληρωθούν συντάξεις και μισθοί, απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειες του κύριου Σαμαρά. Μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει. Ήταν χαρακτηριστικές οι παρεμβάσεις σε επίπεδο ελληνικό αλλά και σε διεθνές, σοβαρών ανθρώπων, των διαχειριστών ουσιαστικά της οικονομίας και από την Ευρώπη αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και οι αγορές, ο εκπρόσωπος της Citigroup, ξεκαθάρισε ότι όλα αυτά τα σενάρια τα οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Σαμάρας και ο κύριος Βενιζέλος στην αρχή της καμπάνιας της προεκλογής εκστρατείας, ότι δηλαδή θα πτωχεύσουμε, θα φύγουμε από την Ευρώπη, δεν θα υπάρχουν λεφτά, δεν το πιστεύει πλέον κανείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο εταίρος του, ο κύριος Βενιζέλος, εχθές στη συνέντευξη τύπου, διέψευσε τον κύριο Σαμαρά, δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε από την Ευρώπη, λέει. Άρα τώρα πάμε σε μια δεύτερη καμπάνια που ξεκίνησε ο κύριος Σαμαράς με την περίφημη τηλεοπτική διαφήμιση. Και το τραγικό της υποθέσεως είναι ότι ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να βγάλει το τηλεοπτικό σποτ συνομιλώντας με ένα έφηβο. Την ίδια στιγμή που φοβούμενος την ψήφο των εφήβων απέκλεισε τους 18άριδες από την ψήφο, όπως απέκλεισε και τους 300.000 Έλληνες μετανάστες, νέους επιστήμονες που φύγανε λόγω της κρίσης και της πολιτικής που ο ίδιος άσκησε. Θέλω στον τομέα λοιπόν της ασφάλειας που σήμερα μπήκε στη συζήτηση να σας πω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο πρόγραμμα.
επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά την πρότασή μας για το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει πλέον με ένα τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών, δεν μπορεί να απορροφήσει και λόγω της οικονομικής κρίσης τόσους μετανάστες, και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Η λύση είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Από τη στιγμή που η Τουρκία δεν εφαρμόζει τη συνθήκη της επαναπροώθησης όσοι είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή να παίρνει πίσω αυτούς που συλλαμβάνονται σε ελληνικό χώρο οι λαθρομετανάστες που περνάνε από την Τουρκία άμεσα, εφόσον η Ευρώπη δεν πιέζει την Τουρκία να εφαρμόσει τη συνθήκη της επαναπροώθησης, γιατί συνεχίζει από τη μια μεριά τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα προς την Τουρκία και από την άλλη μεριά βλέπουμε να συνεχίζει να χρηματοδοτεί με προγράμματα την Τουρκία αντί να την μπλοκάρει και να μπλοκάρει για κάθε συζήτηση ένταξης προκειμένου να εφαρμόσει την διμερή συμφωνία που έχει υπογράψει. Η λύση είναι μία. Η λύση είναι η αναστολή της συνθήκης του Δουβλίνου 2. Να δοθούν χαρτιά στους μετανάστες προκειμένου, ας πούμε, δεν αναλαμβάνει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευθύνες, να τις αναλάβει υποχρεωτικά. Και επειδή κάποιοι θα βιαστούν και θα πούνε θα μας βγάλουν από την Ευρώπη, θυμίζω ότι ο κ. Ολάντ, προχθές μάλιστα, μίλησε για αναστολή της συνθήκης Σέγγεν. Το θέμα λοιπόν της ασφάλειας δεν έχει να κάνει ούτε με πρακτικές ρατσισμού και βίας απέναντι σε μετανάστες και σε οικογένειες μεταναστών, αλλά έχει να κάνει με έναν νόμιμο τρόπο, ο οποίος θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι και μια χώρα η οποία οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες της.